Πρόκειται για ένα φάρο, το φάρο Γκάβριο, ο οποίος χτίστηκε το 1874, είναι στα τέλη του 19ου αιώνα. Η υπηρεσία φάρων πάντα είχε ενδιαφέρον για την αναστήλωσή του, όπως και για άλλους τέτοιους φάρους ανά την Ελλάδα. Από το 2012 ήρθε λίγο πιο σοβαρά το θέμα με κάποιους φοιτητές από το Πολυτεχνείο. Το αγκάλιασε αυτό η τοπική κοινωνία της Άνδρου, η Δημοτική Αρχή. Και ήρθε βέβαια στο τέλος ο κύριος Καμπάνης. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Καμπάνη, σας το έχω ξαναπεί, ο καπετάν Γιαννούλης, να υπηρετήσει το ναυτικό και να προβεί σε αυτή τη χρηματοδότηση της αναστήλωσης του φάρου Γάβριου. Εγώ τα λόγια μου είναι ότι ο Θεός μας προώθησε εδώ να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία της αναστήλωσης του περιβόητου και ιστορικού φάρου με τη βοήθεια του πολεμικού ναυτικού, του δημάρχου, του επάρχου και όλων των αρχών. Πιστεύω ότι αυτό το δέχονται πάρα πολύ ευχάριστα και πάντα θα είμαστε όσο υπάρχομαι στη βοήθεια όλων αυτών των σοβαρών έργων. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ο Θεός να μας χαρίζει υγεία. Θα μου επιτρέψετε να σας επιδώσω το θηρεό της υπηρεσίας στον καπετάν Γιαννούλη Καμπάνη για τη χρηματοδότηση της αναστήλωσης του φάρου Γάβριο Άνδρου, ο διοικητής της υπηρεσίας φάρων, αρχιπιάστος μηχανικός Νικόλαος Ζαφυρίου Ποινή. Είναι το τζόκι της υπηρεσίας ανωτάτου αξιωματικού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να βάλω. Τις δύο κλάδες. Εκπέρασε και του Λιμεναρχείου Διτσάνου και του Λιμενικού Σώματος για ό,τι καλό προσφέρει και στην τοπική κοινωνία και στην πατρίδα. Και με το σημερινό έργο είναι ένα επιστέγασμα όλων αυτών των προσπαθειών που γίνονται από τη δική του πλευρά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τη δική μας υπηρεσία και από το Λιμενικό Σώμα στο καπετάνιο. Να είστε καλά.